Γιορτάζω! Οπότε σήμερα έχουμε όλο καθάρισμα του σπιτιού. Ωραία! Μωρό μου, τι έπαθες εκεί? Παιδιά, το χέρι του Μπάμπη έχει μια τεράστια μελανιά. Αγάπη μου, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Σκάρλετ! Είσαι Σκάρλετ! Κοιτάξτε το φατσούλα, ρε γη. Και πάμε να ανοίξουμε το δώρο της αδελφής μας πολυξένης. Για πάμε να δούμε. Καλημέρα! Καλημέρα! Πες καλημέρα, Μάιλο, στην κάμερα. Μην κοιμάσαι όλη μέρα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Σήμερα, όπως καταλάβατε από το τίτλο του βίντεο, γιορτάζω! Γιορτάζω! Είναι Κυριακή 21 Νοέμβρη και εγώ έχω τη γιορτή μου σήμερα που λέτε. Τώρα να κάτσω να σας εξηγήσω γιατί γιορτάζω 21 Νοέμβρη και όχι 15 Αυγούστου. Ή βαριέμαι. Καλά, θα σας εξηγήσω λίγο πιο μετά αν είναι. Είναι 10 παρατέταρτο το πρωί και εμείς τώρα κοιτάγαμε ένα βίντεο που είναι για να ανέβει σήμερα, το Q&A που είναι να ανέβει σήμερα. Και τώρα θα ετοιμαστούμε για να πάμε βόλτα! Πάμε βόλτα! Ναι. Μετά θα περάσουμε από την οικοδομή για να δούμε κάτι δείγματα που θέλουμε. Θα σας τα δείξω και σε εσάς. Σήμερα λοιπόν που είναι η γιορτή μου, τι έχω κανονίσει θα μου πεις. Έχω κανονίσει όλο το πρωινό να το αφιερώσω στο καθάρισμα του σπιτιού. Γιατί το μεσημεράκι και προς απόγευμα θα έρθουν οι γονείς μου και τα αδέλφια μου μαζί με τις σχέσεις τους μέσα στο σπίτι. Που βλέπετε ότι είναι ένα αγόρι. Πού να δείτε το σαλόνι πώς είναι. Οπότε σήμερα έχουμε όλο καθάρισμα του σπιτιού. Σχεδόν οριακά γενική σπιτιού έχουμε σήμερα. Δεν θέλουμε να γίνουμε και ξεφτύλα στους ανθρώπους. Κρίμα είναι. Πρώτη φορά μέσα στο σπίτι. Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν σπίτι και οι γονείς μου και τα αδέλφια μου. Οπότε πρέπει να το συμμαζέψουμε, να το καθαρίσουμε, να φαίνεται πάρα πολύ σένιο. Και εσύ πρέπει να είσαι το καλύτερο παιδάκι όλου του κόσμου. Αυτό έχει το πρόγραμμα και κατά το βραδάκι θα πάω σπίτι της κολλητής μου της Θάλιας γιατί πήρε καινούργιο σκυλάκι. Πήρε σκυλάκι, Μάιλο, πήρε σκυλάκι. Μάιλο, πήρε σκυλάκι η Θάλια. Σε λίγους μήνες θα κάνεις παρεούλα με αυτό το σκυλάκι. Και λατρεύω τα σκυλάκια, ρε παιδιά, το ξέρετε. Αλλά θα σας πω περισσότερα γι' αυτό πιο μετά το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε για τη βόλτα. Θέλεις βόλτα. Πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Πάμε. Παντόφλα. Ήρθαμε και αυτά εδώ πάνω είναι τα δείγματα. Πώς λέγονται αυτά, ρε Μπάμπη? Διακοσμητικά οροφής. Διακοσμητικά οροφής. Ουσιαστικά είναι δείγματα για διακοσμητικά οροφής. Δεν ξέρω αν μου αρέσουν. Ούτε εμένα. Εσένα σε αρέσουν, ναι. Πάμε μάλλον να σου δείξω. Να, αυτό εδώ πέρα είναι το update. Έχουμε μπει αυτά. Τι είναι αυτά? Σωλήνες υδραυλικών και καλοριφέρ. Πάμε μάλλον να σου δείξω γιατί πολύ από σπίτι. Έλα, έλα, έλα. Πάμε να σου δείξω. Εδώ είναι το μπάνιο, Μάιλο. Εδώ είναι το μπάνιο, μη φας τίποτα από κάτω. Εδώ είναι το σαλόνι, λέω. Εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Σ' αρέσει? Να την κρατήσουμε. Και εδώ είναι η δεύτερη κρεβατοκάμαρα. Την κρατάμε κι αυτή. Και εδώ είναι το σαλόνι. Αυτό εδώ είναι ο καναπές μας, Μάιλο. Ναι, πώς φαίνεται? Σ' αρέσει? Σ' αρέσει? Αγάπη μου, προχωράει πολύ το έργο. Μπράβο. Ωραία. Αυτά νομίζω είναι άσκοπα, τελείως άσκοπα. Γυρίσαμε σπίτι λοιπόν και από την οικοδομή και από την βολτούλα μας. Είδατε, δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι κάθε φορά που έχουμε να πάρουμε κάποια απόφαση σχετικά με το σπίτι, πόσο δύσκολο είναι να πέφτει όλο το βάρος πάνω σε δύο άτομα για το πώς θα βγει. Γιατί μετά, άμα δεν σ' αρέσει, δεν μπορείς να πεις, κυρία μου, δεν μου αρέσει, ξαναφτιάξω το. Δεν γίνεται. Είναι λεφτά, είναι δικά σου λεφτά, δεν παίζει. Τέλος πάντων, έχουμε έρθει λοιπόν σπίτι, αυτή εδώ πέρα η κατάσταση και το χάος επικρατεί στην κουζίνα. Άπλυτα, όλα αυτά εδώ είναι άπλυτα. Και άλλα άπλυτα, και άλλα άπλυτα. Και εδώ πέρα όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν. Οπότε θα ξεκινήσω το σημάζεμα με την κουζίνα. Γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και νομίζω ότι η κουζίνα είναι το πιο εύκολο και ίσως το μπάνιο να είναι το πιο δύσκολο, η τουαλέτα. Οπότε, OK Google, play some relaxing music. Όχι relaxing, δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. OK Google, play some happy morning music. Got it. Here's a Spotify playlist called This is Happy Morning Music. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αχ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αυτό πρέπει να σου το δείξω οπωσδήποτε. Κάθομαι και οργανώνω τα μπαχαρικά σε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, παιδιά, ήταν το δώρο του Μπάμπη. Όχι, πλάκα, ήταν το δώρο του Μπάμπη πριν από ένα μήνα. Πήραμε από
από τη Shell που βάζεις βενζίνη, μαζεύεις πόντους. Τέλος πάντων, με τους πόντους που είχαμε μαζέψει, πήραμε αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι η θήκη μπαχαρικών και έχει μέσα 12 τέτοια βαζάκια. Που βάζει μέσα τα μπαχαρικά και ρολάρει αυτή εδώ πέρα η θήκη. Θα δείτε ολοκληρωμένη. Αλλά έχει μέσα παιδιά και αυτοκολλητάκια. Τα οποία εντάξει δεν είναι πάρα πολύ cute αυτοκόλλητα, αλλά είναι πάρα πολύ σωστή η σκέψη. Καταλαβαίνετε εσείς. Στο οποίο αυτοκολλητάκια μπορείς να γράψεις σε τι έχεις βάλει και το κολλάς στο καπάκι. Φιλενάδα, πόσο τέλεια! Και κάθομαι και φτιάχνω αυτά τώρα. Έχω βάλει μοσχοκάριδο, κίμινο, πάπρικα, τζίντζερ, στραγγόν, γαρίφαλο. Και είναι το πιο satisfying πράγμα ever. Θα τα γεμίσουμε μαζί λοιπόν, παιδιά. Γιατί έχω ενθουσιαστεί, έχω εκστασιαστεί με αυτό το πράγμα. Έχω εξασιαστεί. Θα βάλουμε το γαρίφαλο από το επώνυμό μου, το οποίο είναι γαρίφαλίδι, όποιον δεν το ήξερε. Γαρίφαλο στο αυτί και πονηριά στο μάτι. Το γαρίφαλο μου θυμίζει Χριστούγεννα, γιατί θυμάμαι ότι η μάνα μου έφτιαχνε κάτι μπισκότα, τα οποία έβαζε μέσα πάρα πολύ γαρίφαλο. Πάρα πολύ γαρίφαλο όμως. Τα-τα! Και το πετάς αυτό και βάζεις αυτό. Yay. Και έχει τέτοιο καπακάκι ουσιαστικά. Το βάζεις τσουκ. Βάζεις και αυτό από πάνω. Τουρουρουρουρου. Παίρνεις και το αυτοκόλλητο το οποίο γράφει γαρίφαλο. Το οποίο εντάξει μπορείς να τα αλλάξεις άμα θέλεις. Να αγοράσεις και τα αυτοκόλλητα ή να τα πριντάρεις μόνος σου. Προσπαθείς να το κεντράρεις και. Δεν το κέντραρα. Προσπαθείς να το κεντράρεις και. Τα-τα! Γαρίφαλο. Πάω να γεμίσω και τα υπόλοιπα και έρχομαι με το ολοκληρωτικό τελειωμένο αποτέλεσμα. Σου λέω, παιδιά, τέλειο, τέλειο και εξοικονομείς και χώρο έτσι. Παιδιά, είναι τέλειο, κοιτάξτε το! Το έχω κατηγοροποιήσει και με χρώματα, εδώ πιο σκούρο, πιο ανοιχτό, πιο ανοιχτό. Εδώ πέρα έτσι βλέπεις τι έχεις γράψει και εδώ πάλι έτσι. Και μας έχουν μείνει και ακόμα άλλα 4 ρε παιδιά που δεν έχουμε κάτι να βάλουμε. Έχουμε βέβαια, αλλά θα το γεμίσουμε έτσι στην πορεία. Είναι υπέροχο! Το αγαπώ. Και κοιτάξτε πόσο έχει αδειάσει ο χώρος από εδώ πάνω. Εδώ όλο, όλο όμως ήταν μπαχαρικά. Μην βλέπετε τώρα τη μερέντα από εκεί πέρα. Σας παρακαλώ πολύ, μην τη βλέπετε. Όλο αυτό εδώ πέρα ο χώρος ήταν μπαχαρικά. Οπότε έχει εξοικονομήσει και χώρο και άντε γεια! Αυτό εδώ επίσης είναι το πιο αειδιαστικό πράγμα ever. Ο μπάμπης μου το έφερε, ήταν στο γραφείο, ήταν η μάτσα από το τελευταίο βίντεο vlog που είχα βγάλει, που είχα παραγγείλει Starbucks, μάτσα κτλ. Κοίτα εδώ πώς έχει γίνει! Μούχλα έχει πιάσει! Όχι, για να δείτε το extent της τσαπατσουλιάς μου και της αναβλητικότητάς μου, είναι αυτό εδώ ακριβώς. Δεν μπορούσα απλά να πετάξω αυτό το πράγμα. Ωραία! Και πάμε και για το μπάνιο. Έχει πάει 2:30, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Υποφέρω που θέλω να σβήνω, χάνομαι, πεινάω τραγικά. Πρέπει να ανεβάσω και βίντεο, γι' αυτό είχε καθυστερήσει σήμερα η Κυριακή να ανέβει βίντεο. Γιατί δεν το έχω φτιάξει ακόμα. Αγάπη μου, τι θα φάμε για μεσημέρι? Θα δούμε. Δεν θα φάμε. Τι λες, βρε. Πού θα το βάλω αυτά? Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Μάλιστα. Μας έχει πιάσει η απελπισία. Η αδελφή μου, η Γιάννα. Μαζί με τον Βασίλη, τον σύντροφό της, θα έρθει 4:30-5. Η αδελφή μου πολύ ξένη, θα έρθει κάτι... Όλο πέφτει αυτό το πράγμα εκεί πίσω. Μωρό μου πέφτει το γατζάκι. Η αδελφή μου πολύ ξένη έλεγα, θα έρθει κατά τις 4, είπε. Και οι γονείς μου κατά τις 6. Οπότε έχουμε μέχρι τις 4. Ωραία. Μια μισή ώρα ακόμα. Θα κρυφτούμε. Θα κρυφτούμε. Τι εννοείς. Μωρό μου, τι έπαθες εκεί? Παιδιά, το χέρι του μπάμπη έχει μια τεράστια μελανιά. Αγάπη μου, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Για φέρε. Τι σου πέσε βρε εδώ πάνω? Άξες, τι είναι? Τι είναι? Κάτι μπάζα που μάζευα, παίζει να το ζώσει με κανένα κουβά. Θα νομίζω ότι τον βαράω κιόλας. Θα νομίζει ο κόσμος που μας βλέπει εδώ πέρα, θα νομίζει ότι σε βαράω κιόλας. Έλα, Παναγία. Δεν θα λέτε με βαρά. Και εδώ βλέπετε τον μπάμπη στο φυσικό του περιβάλλον, στη δεύτερη του ζωή, στην προηγούμενη του ζωή μάλλον, ήταν. Πώς λέγεται? Πάτα για σταφύλια. Πάτα για σταφύλια. Μουλιά μπελουργός. Πατάει τα μαξιλάρια του καναπέ, γιατί αυτό το γέμισμα που έχουν μέσα δεν είναι καλό. Και ανοίγει σαν. Και χοντραίνει αυτό το πράγμα. Και έτσι όπως χοντραίνει, δεν έχεις χώρο να κάτσεις πίσω-πίσω στον καναπέ, γιατί αυτά είναι στην πλάτη του καναπέ. Οπότε εδώ, ασχολείται με αυτό. Εγώ παράλληλα τώρα, μόλις κάνω δημόσιο το βίντεο που ανέβηκε την Κυριακή, είναι βίντεο Q&A, public.
Έχει αργήσει να μυρίζει το σπίτι σαν σπίτι. Επιτέλους πια. Ευτυχώς παρήγγειλα πριν από 5 λεπτά. Μωρό μου, τώρα πού θα φάμε που έχουμε κάνει το τραπέζι, το έχουμε γλύψει. Στο πάτωμα. Στο πάτωμα θα πάμε. Αχ, γιατί θέλει τόσο κόπο να καθαρίσει όλο το σπίτι, έλεος. Λοιπόν, η παραγγελία μας είναι πάρα πολύ απλή και λιτή. Φρόντισα εγώ να διαλέξω για τον Μπάμπι. Αυτό εδώ είναι. Το δικό μου μακαρονάδα είναι. Με κοτόπουλο. Και του Μπάμπι είναι εδώ μέσα. Που είναι καρμπονάρα. Οπότε θα φάμε μακαρόνια σήμερα, αγάπη μου. Ωραία, αγάπη μου. Πώς λέγεται αυτό? Μακαρόνια. Όχι αυτό. Καρμπονάρα. Το χάρτινο σκεύος. Χάρτινο σκεύος. Επιτέλους τελειώσαμε όλο το σπίτι! Ήταν πολύ κουραστική δουλειά. Πιστεύω ότι ανταπεξέλθα. Ο Μάιλο εδώ κάνει που σε 5 λεπτά. Μάιλο, άσε το φως, άνθρωπέ μου. Πάρα πολύ ωραίο το έχουμε κάνει. Έχω να ομολογήσω, πραγματικά το ομολογώ. Κάτω, Μάιλο, από τον καναπέ, σε παρακαλώ. Μου αρέσει τόσο πολύ ακόμα και το Μάιλο που θέλει να μυρίσει και να ξαναδεί τα πάντα. Ξανά και ξανά. Έχει ενθουσιαστεί ο Μάιλο. Κοίτα εδώ. Σαλόνι. Σαλόνι, χαλάρωνο, τσοκομάρο, κάνα. Όχι, μα χαίρομαι. Πάρα πολύ όμορφο και κόζι. Πανέμορφο. Το πιο ωραίο πράγμα, δεν πιστεύω να κατουρίσει εκεί ο Μάιλο, θα σκοτωθούμε. Το πιο ωραίο πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή είναι κουζίνα. Κοίτα πόσο συγυρισμένη και μαζεμένη φαίνεται, ειδικά το πάσο. Oh, αυτό καλά είναι έρωτα αυτό, εντάξει, δεν το συζητώ. Αλλά είναι τόσο μαζεμένο, δεν υπάρχουν. Πολύ δεξιά και αριστερά. Περάσαμε ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό, γιατί είναι 4 η ώρα πλέον. Να φτιάξουμε όλο το σπίτι. Όλο. Όλα τα δωμάτια. Εκτός από το βεσέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Και λίγο φτιάρισμα. Φτιάρισμα. Α, εσύ έκανες φτιάρισμα. Εγώ διαφτιάριζω, εντάξει. Λογικά θα έρθει πρώτα η Γιάννα μαζί με το boyfriend, το Βασίλη, και μαζί με την άλλη μου αδερφή, την πολύ ξένη. Θα είναι πρώτη που θα έρθουν και μετά οι γονείς μου. Τουλάχιστον να απασχολήσουν λίγο το Μάιλο, γιατί όλο το πρωί ο Καϊμινούλης που ήταν μέσα στο πάρκο για να καθαρίσουμε εμείς και τα λοιπά, έχει συσσωρεύσει την ενέργειά του. Πού είσαι, Μάιλο? Μάιλο! 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 Γεια σου, Μάιλο! Πού είσαι, Μάιλο? Πού είσαι, ρε Μάιλο? Και τώρα έχω βάλει ζεστό νερό για μπάνιο, γιατί βρωμάω ζέχνο, βρωμοσκυλάω. Γιατί άραγε υπάρχει η έκφραση βρωμοσκυλάω? Τώρα το σκέφτηκα. Γιατί άραγε? Λοιπόν, μόλις έκανε ένα μπανάκι, γιατί είχε κάτσει πάνω όλη η βρώμα του σπιτιού πάνω μου. Ναι, θα το ανοιχτούμε για λίγο έτσι το μαλλί μας μέχρι να το στεγνώσουμε με το πιστολάκι. Και ήρθε να σας πω για ποιο λόγο γιορτάζω, παιδιά, 21 Νοέμβρη και όχι το 15 Αύγουστο. 21 Νοέμβρη, όπως ξέρετε, γιορτάζουν οι Παρθένες Μαρίες. Πρέπει να κάνω state το αυτονόητο. Κανονικά θα έπρεπε λοιπόν και εγώ να γιορτάζω 15 Αύγουστο, αλλά γιορτάζω 21 Νοέμβρη, γιατί 21 Νοέμβρη γιορτάζει η Παναγία η Χοζοβιώτισσα της Αμοργού. Εγώ, για όσους δεν ξέρετε, η μαμά μου βασικά κατάγεται από την Αμοργό και είμαι ταμένη, δηλαδή έχει κάνει τάμα η μαμά μου, στο μοναστήρι της Αμοργού, τη Χοζοβιώτισσα, η οποία γιορτάζει 21 Νοέμβρη, άρα γιορτάζω μαζί με την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα. Οπότε, that's why 21 Νοέμβρη, γι' αυτό το λόγο μου στέλνουν συνέχεια κάθε χρόνο και φίλοι μου 15 Αύγουστο και συγκεκριμένα του λέω κάθε φορά φιλενάδα. Πρέπει να μάθω να το θυμάσαι. 21 Νοέμβρη γιορτάζω, όχι 15 Αύγουστο. Οπότε γι' αυτό βλέπετε, ξέρεις τη διαφορά. Και φαντάζομαι κι εσείς θα απορρίσατε. Άμα είδατε, ξέρω εγώ, στον τίτλο του βίντεο τι γιορτάζω. Και θα λες, πώς ρε φίλε, Μαριάννα. Επίσης δεν είμαι χρονοβαφτίση Μαριάννα, γιατί υπάρχει και το όνομα το μεμονωμένο, το ολοκληρωτικό Μαριάννα. Εμένα με έχω βαφτίσει Μαρία Άννα. Άρα Μαρία κενό. Άννα. Αυτό ήταν το story time της όλης φάσης του γιατί γιορτάζω σήμερα. Και αυτός είναι και ο λόγος που ελάχιστοι μου στέλνουν μήνυμα για χρόνια πολλά. Αλλά δεν με πειράζει να σου πω την αλήθεια καθόλου. Γιατί είναι απολύτως λογικό να μην το ξέρουν ή να μην το ξέρετε κι εσύ, να μην το θυμάστε, να μην το είχαν φέρει. Λογικό είναι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά. Ο Μπάμπης λοιπόν τώρα έχει πάει, όσον ώρα έκανα μπάνια, έχει πάει να πάρει πάστες γλυκά για τους καλεσμένους μας. Τώρα θα κάτσω να στεγνώσω λίγο το μαλλί, γιατί έχω κάνει κερατίνη στα μαλλιά μου. Οπότε πρέπει να τα στεγνώνω κάθε φορά που τα λούζω. Επίσης, ανυπομονώ άπειρα για να πάμε το βράδυ στο σπίτι της κολλητής μου της Θάλιας και να γνωρίσουμε το σκυλάκι της. Θα πεθάνω, σου λέω. Απλά είναι αδυναμία μου τα σκυλάκια, δεν ξέρω να σου εξηγήσω. Δώσ' μου σκύλο και πάρε μου την ψυχή. Άκουσα εντωμεταξύ για κάτι που έγινε στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι που έγινε. Που ήταν, λέει, μια κυρία που τη βρήκανε μαζί με 53 σκυλιά μου στο σπίτι της. Και ένα γάτο και ένα κουνέλι και τα είχε κλεισμένα εκεί, ορισμένα ήταν υποσυτισμένα. Αλλά τέλος πάντων δεν τα κακοποιούσε, δεν νομίζω ότι τα χτυπούσε, ρε παιδί μου. Αλλά να έχει τώρα 53 σκυλιά μέσα σε ένα σπίτι, από μόνο του είναι κακούργημα, ξέρω εγώ. Γιατί πρέπει να βγαίνουν να παίζουν, γιατί συγκεκριμένα δεν τα έβγαζε βόλτα. Δεν βγαίνανε καθόλου το σπίτι. Μένανε εκεί όλοι του ζέοι μέσα στο σπίτι.
Οπότε το διάβασα αυτό, λέω, α, εγώ στα 60 μου. Με 53 σκυλιά, αλλά δεν θα τα έχω στο σπίτι. Θα έχω αυλή τεράστια, θα έχω πάρα πολύ μεγάλο σπίτι. Από μικρή ήταν το όνειρό μου αυτό, να έχω ένα τεράστιο σπίτι για να χωράει η αυλή πάρα πολλά σκυλιά. Και να είμαι περιτριγμένη από πάρα πολλά σκυλιά. Οπότε από μικρή είχα την τρέλα με τα σκυλιά. Πόσο μάλλον τα είναι ένα κουτάβι, είναι. Αχ, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, στενό μαλλί. Πιου, πιου! Κοίτα τώρα εδώ αποτέλεσμα κερατίνης. Με ένα στέγνωμα το έχεις και κάργα ίσιωμα. Πάω να αλλάξω να βρω ένα outfit φυσιολογικό. Δεν πρόκειται να βγω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βαριέμαι κιόλας. Και έρχομαι. Τάντα! Το outfit. Εντάξει, οι γονείς μου θα με δουν και τα αδέλφια μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι έξτρα. Με παντόφλα. Μόνο εγώ. Τι άλλο. Έχουμε βάλει αρωματικό χώρου. Έχουμε βάλει φωτισμό ωραίο. Θα βάλουμε και μουσικούλα την Google να παίξει κάτι ωραίο έτσι. Χριστουγεννιάτικο. Τώρα που με βλέπω με το κόκκινο από πίσω, ίσως να πρέπει να στολίσουμε κάποια στιγμή σύντομα. Και τους περιμένουμε από ώρα σε ώρα να έρθουνε. Α, ο Μπάμπης εντωμεταξύ είχε τη φαϊνή ιδέα. Να μου πάρει ένα λουλούδι. Που ξέρει ότι τα σκοτώνω τα λουλούδια. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι στα χέρια μου πεθαίνουν. Απλά σκοτώνονται μόνα τους σχεδόν. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Μα την Παναγία. Ίσως αυτό να φταίει πλάκα-πλάκα που δεν κάνω τίποτα. Θυμάστε που είχε πάρει μια ορχιδέα για τους 200.000, μια ρόζο ορχιδέα. Σήμερα πήρε μια άσπρη ορχιδέα. Μου λέει θα δοκιμάσουμε την τύχη μας. Σήμερα αυτή τη φορά θα πετύχει. Αυτή τη φορά θα ζήσει. Θα τη βάλουμε λέει στο γραφείο. Το γραφείο φερνιγούρι που τίθεται. Σταυρώστε την. Παναγιά μας. Κοριτσάρα μου να επιζήσεις εσύ. Γεια! Γεια σας! Για δημοσιότητα μου φαίνεται Γιάννα. Γιάννα. Πάντα, ναι. Ποιος είναι εκεί? Ο Μάιλο. Είναι ο Μάιλο. Ο Μαϊλάκι. Ποιος είναι εκεί Μάιλο? Όπου τρελάθηκε πάλι. Τρελάθηκε. Θέλει ένα τέτοιο. Να μιλήσει. Για πες κάτι ρε Μάιλο. Πες κάτι Μάιλο. Πες κάτι. Πες κάτι. Αυτό ήταν. Μόλις φύγανε, σε συνοπτικές διαδικασίες φάγαμε, ήπιαμε και ο Κολοκοτρώνης, κωδικό όνομα, μου χάλασε το πουκάμισο. Μου το έσκισε συγκεκριμένα εδώ πέρα, να το. Κοίτα, με άρεσε το 10 σε ησυχία, του βάζουν 7. Πίστευα να κάνει πολύ χειρότερο χαμό η αλήθεια. Ήταν πολύ ωραίος, ήταν κοινωνικός. Χαιρέτησε με κόσμιο τρόπο ναι. Όλους τους παρευρισκόμενους. Ήτανε αρκετά καλά. Θεωρώ επιτυχία μωρό μου το σημερινό night, evening βασικά. Πώς να μην το θεωρείς επιτυχία με τέτοια καθαριότητα που είχαμε έξω. Το είχαμε γλύψει πια το σπίτι και το πάτωμα. Που λέγαμε να δείξω το σπίτι ολόκληρο για αυτά. Ξέρω, ναι, δεν επιμένα, ναι. Δεν επιμένα. Φοβόντουσα. θέλω να σου πω ότι με τα τακούνια φέρνουν πιο ψηλή από τον Μπάμπη. Να σας δείξω γιατί μου δώσανε, τι μου φέρανε. Η μαμά και ο μπαμπάς μου φέρανε αυτό εδώ πέρα το πανέμορφο. Πώς το πάμε? Ιακυνθός. Όχι βρε, Ιακυνθός τι είναι. Εδώ το πούμε και Ιάκωβο. Είναι πολύ ωραίο φυτό όμως, κοιτάξτε το. Είναι πανέμορφο. Δεν ξέρουμε πώς λέγεται. Το ξεχάσαμε. Καλά, θα την ξαναρωτήσω τη μάνα μου για να γκουγκλάρουμε να δούμε και τι χρειάζεται από πότισμα και από ήλιο. Η αδελφή μου Γιάννα έφερε πιστεύω το πιο χρήσιμο πράγμα στον κόσμο. Κρασί! Yes! Και πάμε να ανοίξουμε το δώρο της αδελφής μου της Πολυξένης. Εδώ πέρα, να το, σε ένα χριστουγεννιάτικο themed τσαντάκι. Για πάμε να δούμε. Α, πες μου τι είναι αυτό που φαντάζομαι. Είναι αυτό που φαντάζεσαι, αγάπη μου. Δεν ξέρω! Αχ, είναι κούπα! Αγάπη μου, είναι κούπα χριστουγεννιάτικη! Κοιτάξτε τι ωραία κουπίτσα! Εγώ θέλω να προσέξω λίγο τη λεπτομέρεια και να σας την πω. Η λεπτομέρεια είναι ότι είναι κόκκινο το αυτοκίνητο, όπως και τα μάξι μου. Έχει ένα δεντράκι πάνω και πάνω στο αυτοκίνητο και πάνω στο δεντράκι έχει ένα σκυλάκι. Το βλέπεις? Είναι... Πόσο cute! Είναι πάρα πολλά τα κοινά. Εν τω μεταξύ είναι και μπορντό η κούπα και θέλω να σας σποιλάρω ότι η μπορντό θα είναι και τα διακοσμητικά του δέντρου μας για φέτος τα Χριστούγεννα, αλλά δεν θα πω παραπάνω, δεν θα πω παραπάνω. Λοιπόν, μαζεύουμε πολύ πρόχειρα και πολύ γρήγορα, γιατί σε πάρα πολύ λίγη ώρα θα πρέπει να φύγουμε για να πάμε στη Θάλια, ε! Θα έρθει και ο Μπάμπης μαζί να γνωρίσει την σκυλίτσα, την οποία τη λένε Scarlett. Scarlett Johansson. Not, αλλά Scarlett. Σκαρλετίτσα. Εγώ άλλαξα outfit για να πάμε να δούμε τη Σκαρλετίτσα. Έβαλα κάτι πιο άνετο και κάτι το οποίο είναι λίγο πιο cool, ρε παιδί μου, για να σε γνωρίσει το σκυλάκι έτσι. Με τη βοήθεια του υπέροχου συντρόφου μου Μπάμπη Χαράλαμπου.
καταφέραμε και μαζέψαμε το σπίτι μέσα σε ένα τέταρτο και πολύ. Λέω, αχού, δεν πήρε η μάνα μου τα ταπεράκια της πάλι. Θέλω τώρα να σας πω. Να σας δείξω βασικά. Τι θα πάρω μαζί μου για να τα δώσουμε στη Scarlett. Θα τις πάμε αυτά εδώ πέρα τα κόκαλα. Είναι κόκαλα για puppies. Οπότε θα τις πάμε για δωράκι λοιπόν αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγονται? Κόκαλα. Κοκαλάκια, ναι, είναι για puppies. Συγκεκριμένα για puppies, οπότε είμαστε στοχευμένα εκεί που πρέπει. Και πάμε να γνωρίσουμε τη Σκαρλετίτσα. Ανυπομονώ. Μπάμπης, είναι υπομονή. Ανυπομονώ, θέλω να δω πώς είναι τα ένα σκυλιά. Έχεις γίνει σκυλολάτρης, το ξέρεις, ε. Εγώ αγαπώ και τα σκυλιά και τα γάτια, το ξέρεις. Πάμε. Ω, μάμπη μου! Σκάρλετ! Είσαι Σκάρλετ! Κορίτσι μου! Πού είσαι, κορίτσι μου? Σκάρλετ! Τι κάνεις εσύ? Κοριτσάκι μου, ρε, για σταλιά μου, ρε! Γεια σου, ρε! Τι είναι, ρε, Σκάρλετ! Ποιος είναι εκεί? Τι είναι εκεί? Είναι ό,τι πιο γλυκό έχω δει, ειλικρινά. Είναι πάρα πολύ γλυκούλα και πάρα πολύ ήσυχη! Κοριτσάκι μου! Κοίτα το μου, ρε! Σκάρλετ! Σκάρλετ! Πού είσαι, κορίτσι μου, εσύ? Ναι, κορίτσι μου! Τι ματάκι είναι αυτό! Τι ματάκι είναι αυτό, ρε, κοριτσάκι μου! Μια μπαλίτσα χνουδοτήτριχο, τι είναι, ρε! Παναγία μου! Είναι πάρα πολύ cute! Τολμώ να πω ένα τσίκ πιο cute από το Μάιλο, εντάξει, όχι πολύ τσίκ. Ένα μικρό τσίκ και είναι πάρα πολύ ήσυχη. Λίγο, όχι ένα τσίκ, πάρα πολύ πιο ήσυχη από το Μάιλο. Δηλαδή, ο Μάιλο δεν επίγραψε να τα γνωρίσει καινούριο κόσμο και να καθίσει ήρεμα στο πάτωμα. Ποτέ. Φάλια μου να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Να τη δεις να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει μεγαλώσει διπλάσια. Καλή. Και πάνω που είπες ήσυχη. Εντάξει, μάλλον θα κλάψει και λίγο το σκυλάκι. Και λέμε ότι μάλλον παιδιά τα σκυλιά ταιριάζουν στο χαρακτήρα της μαμάς, όχι του μπαμπά. Της μαμάς. Γιατί η Θάλια είναι πολύ ήσυχη και καλούλα, του ίδιου είναι και η Σκάρλετ. Ο Μάιλο είναι γαμ***ο κερατό. Κατά μάνα κατακύρι. Νευρικός, αντιμιλάει, τι άλλο είναι. Σαν τη μανούλα ένα πράγμα, ρε παιδάκι μου. Λίγο κάτι από τον πατέρα δεν μπορούσε να πάρει. Τα βάλω γλυκάκι. Όχι. Φάγα γλυκάκι τώρα. Α, και εγώ μάλλον πήρα για τη γιορτή σου. Τι γλυκάκι πήρες? Πήρα ένα... Νομίζω σε αρέσουν τα προφιτερόλ. Ναι. Πολλά ξέρει αυτή. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Τι είναι εκεί η Σκαρλετίτσα? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάλια μου το φάμε. Σκαρλετίτσα μου, Θάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έπρεπε. Όχι, να είναι. Διάλεξε αυτό που θες. Θες φράουλες? Η Σκάρλετ θα φάει. Κοιτάξτε το φατσούλα, ρε γη. Το δικό μας θα έχει ορμήξει στο γλυκό. Σήμερα έφαγε ένα... πώς λέγεται? Φιστίκι γίνης. Φιστίκι γίνης με το τσόφλι. Με το τσόφλι, έτσι. Σαν τη μανούλα, κυλιόδουλος. Κουρτσόκι. Ρε, μπορώ να την πάρω σπίτι. Όχι. Να αλλάξουμε. Θα σου δώσουμε το Μάιλο για λίγο. Για μία μέρα το Μάιλο μόνο. Όχι. Και την υιοθετήσανε, να το πούμε και αυτό, από καταφύγιο. Στη Λάρισα είναι καλά παιδιά. Στη Λάρισα. Στη Καστοριά είναι νέα στα ναυάνια. Για το Μάιλο λέμε. Αχ, είχα ξεχάσει ότι κατουράνε τόσο σύντομα. Ο Μάιλο τουλάχιστον το έχει κόψει. Πιπί. Το πολύ. Ναι. Το σύντομα. Λοιπόν, εγώ λέω να δοκιμάσω από το προφιτερόλ. Δεύτερο γλυκό για σήμερα. Θα με σκοτώσει ο προπονητής. Γιορτάζουμε. Θάλια μου, χίλια καλά να έχεις. Να είσαι καλά, Θάλια. Έχει μπει ολόκληρη πριν, μέσα εδώ, έτσι στο παπούτσι, μέσα στον κάμπο. Πάμε, Σκάρλετ, για ταινία! Κοίτα, κοίτα τα παπούτσια! Να τα πούμε, να μας τα μυρίζουμε. Θες, έπαιζε τα με του Στράτου. Πάμε. Πάμε, Σκάρλετ! Έλα! Τι είναι, Σκάρλετ? Σκαρλετίτσα, πάμε. Τι είναι, Σκαρλετίτσα, έλα! Έλα, κορίτσι μου, έλα! Έλα, κορίτσι μου! Κορίτσι μου! Κοριτσάκι μου! Τι είσαι που είσαι? Γνωδωτή μπαλίτσα. Αχ, θα πεθάνω. Μόλις γυρίσαμε σπίτι, βάλαμε να δούμε μια χριστουγεννιάτικη ταινία.
ούτε και ξέρω τι υπόθεση και χριστουγεννιάτικη υπόθεση ήταν, αλλά δεν κατάλαβα γιατί έπεσα και κοιμήθηκα στον πάρα πολύ βολικό καναπέ της Τάλιας. Οπότε κάπου εδώ πια τελειώνει το σημερινό μας βιντεάκι, γιατί είμαι πτώμα κομμάτια και θέλω να πω απλά να κοιμηθώ, να ξεραθώ. Αν με ρωτήσει τι έκανα στη γιορτή μου, το 80% της γιορτής μου καθάριζε το σπίτι. Και το άλλο είδος 100 περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους σας τις ευχές σας στο Instagram, στα σχόλια, όλα τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμηθήκατε, μου εύχεστε κάθε χρόνο κτλ. Εύχομαι τα καλύτερα και για εσάς, με ένα σκυλάκι να σας γεμίζει την καρδούλα με αγάπη. Αυτά για το σημερινό μας βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε το παρέα σε σένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ, 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 πολύ σύντομα. Φιλάκια! Καληνύχτα, μάγκες. Είμαι κομμάτια.